Ξεκινήσαμε στα πρώτα χρόνια του 90 με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, ανεξάρτητα αν πιστεύαμε ή όχι σε αυτό το εγχείρημα εκείνη την εποχή, αλλά ήταν μια διαδικασία μετάβαση σίγουρα σε έναν καινούριο κόσμο. Και την ίδια στιγμή ο νεοφιλελευθερισμός φάνταζε ως τη μοναδική πολιτική και εφικτή λύση. Θυμάμαι μη υπαρχόντος και του διαδικτύου να αναζητούμε στις πολιτικές εφημερίδες κάποια νέα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις στη Γαλλία ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, προκειμένου να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά ότι κάτι συμβαίνει και δεν έχουμε να ασχοληθούμε μόνο με τον υπεριαλιστικό πόλεμο του Μπούς, του Πρεσβύτερου και τη νέα τάξη πραγμάτων στο Ιράκ και σε όλο τον κόσμο. Τότε λοιπόν, κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90, την πρωτοχρονιά, μάθαμε αρκετές μέρες αργότερα, αφού δεν είχαμε και το διαδίκτυο, ότι στη ζούγκλα και στα βουνά του Μεξικού, ο Ζαπκομαντάτε Μάρκος και οι Ζαπατίστας έκαναν μια νέα πρόταση, μια εναλλακτική πρόταση για το τοπικό αλλά και το διεθνές πολιτικό περιβάλλον. Δεν ήταν βέβαια κάτι που βγήκε από παρθενογένεση. Ήδη τη δεκαετία του 80, σε πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής υπήρχαν κινήματα ακτιμώνων αγροτών, κινήματα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Λατινική Αμερική πριν από την Ευρώπη ήταν αυτή στην οποία εφαρμόστηκαν τα πειράματα του νεοφιλελευθερισμού των τοπικών ελίτ αλλά και του Διεθνούς Κεφαλαίου και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με αποτέλεσμα όταν αυτά ήρθαν στην Ευρώπη, εμείς που ήμασταν απέναντι σε αυτά, να έχουμε ήδη ένα εγχειρίδιο δράσης αλλά και ανάλυσης το τι συνέβη τις προηγούμενες δεκαετίες στη Λατινική Αμερική. Το κίνημα των Ζαπατίστας έδωσε και συνεχίζει να δίνει πάρα πολλά και ήταν το εναρκτήριο, θα έλεγα, σε μια διαδικασία αλλαγής των πραγμάτων στη Λατινική Αμερική. Αργότερα, το 1998, ο Ούγκο Τσάβες έγινε πρόεδρος της Βενεζουέλας μέσα από μια εκλογική διαδικασία και οι Τσαβίστας βρίσκονται ακόμα στη διακυβέρνηση μέσα από συνεχόμενες επιτυχίες εκλογικές, είτε αφορούν τοπικές εκλογές, είτε αφορούν εθνικές εκλογές, είτε δημοψηφίσματα. Αυτή η αντινεοφιλελεύθερη κινηματική δράση, πρέπει να πούμε εδώ, την οποία περιέγραψα πριν, ανοίγει και το δρόμο και σε μια αντινεοφιλελεύθερη θεσμική δράση. Δηλαδή, κόμματα και μέτωπα κομμάτων που διεκδικούν και παίρνουν την εξουσία στις χώρες τους. Εδώ έχουμε λοιπόν και ένα νέο μοντέλο αριστερής πολιτικής. Αντί για ένα ιδεολογικά καθαρό, πρωτοπόρο, πειθαρχημένο κομμουνιστικό κόμμα, έχουμε μια διαλεκτική συμβίωση κινημάτων, προοδευτικών κινημάτων από τη μία και προοδευτικών κομμάτων εξουσίας από την άλλη, και έτσι σχηματίζονται ευρείες συμμαχίες, δημιουργούνται ευρεία κοινωνικά μέτωπα που εκτείνονται από την αντικαπιταλιστική ριζοσπαστική αριστερά και τα κινήματά της και τα κόμματά της μέχρι τα κόμματα του κέντρου, τα οποία μπορεί να μην είναι αριστερά, αλλά όλο αυτό το μέτωπο που σχηματίζεται σε όλο αυτό το ευρύ πλαίσιο έρχονται σε μία ευθεία σύγκρουση με τις τοπικές ελίτ. Αυτές οι κυβερνήσεις που αναδεικνύονται, και είπα για την κυβέρνηση του Ούγκο Τσάβες στη Βενεζουέλα, αλλά εδώ πρέπει να δούμε στη σειρά των ετών τις κυβερνήσεις των Κίρχνερ στην Αργεντινή, του Λούλα στη Βραζιλία, του Μοράλες στη Βολιβία, του Ταμπάρες Βάσκες και του Μουχίκα στην Ουρουγουάη, του Κορέα στο Εκουαδόρ, του Φούνε στο Ελσαλβαδόρ, την επιστροφή των Σαντινίστας και των Ορτέγκα στην Νικαράγουα, του Σελάγια στην Ονδούρα. Αυτά λοιπόν τα κόμματα εξουσίας, τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν από τη μία να αναχαιτήσουν τις πιέσεις του διεθνούς κεφαλαίου που σε συνεργασία με τις ντόπιε τη ελίτ δεν βλέπουν με καθόλου καλό μάτι την άνοδο στην εξουσία αυτών των κομμάτων και θέλουν να τα ρίξουν με διάφορους τρόπους. Και από την άλλη, προωθούν προοδευτικές και δημοκρατικές αλλαγές, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην πολιτική και στη συνταγματική τάξη. Ταυτόχρονα, είναι ανοιχτές στα αιτήματα και στις πιέσεις των κοινωνικών κινημάτων και στις διεκδικήσεις τους, δεν τους κλείνουν την πόρτα, αλλά και στις λαϊκές πιέσεις που υφίστανται ακόμα πιο μεγάλες ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Άρα έχουμε μία ισορροπία μεταξύ κινημάτων αντιθεσμικών, κομμάτων θεσμικών εξουσίας που πλέον παίρνουν εξουσία. Και αυτό το μοντέλο, μέσα σε περίπου 10 χρόνια, διαμορφώνει μια κατάσταση η οποία φέρνει ιδέες και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Είπα ότι αυτά τα κόμματα που πήραν την εξουσία στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και τα μέτωπα εξουσίας που σχηματίστηκαν, δεν ήταν αυτά που θα λέγαμε στον 20ο αιώνα καθαρά επαναστατικά κόμματα, δεν ηγήθηκαν διαδικασιών που προήλθαν μέσα από επαναστατικές διαδικασίες, όπως το παράδειγμα της Ρώσικης Επανάστασης, αλλά ήρθαν από μια διαλεκτική κίνηση μεταξύ κινημάτων, νέων εναλλακτικών κινημάτων και κομμάτων που ήταν πιο ανοιχτά σε αυτό που λέμε εναλλακτική, μια άλλη αριστερά. Από την άλλη όμως μπορούμε να πούμε ότι ήταν κόμματα τα οποία συμβιβάστηκαν με τις ηθήνουσες ντόπιες ελίτ και με το διεθνές κεφάλαιο, το αντίθετο. Ήταν τέτοια η κατάσταση στις χώρες της Λατινικής Αμερικής την προηγούμενη περίοδο, αν δούμε δηλαδή το 70, το 80, μέχρι και τα τέλη του 90, μια τραγική κατάσταση όπου είχαμε εμφυλίους, είχαμε αναλφαβητισμό και τεράστιες διεθνείς πιέσεις από το διεθνές κεφάλαιο ενάντια σε αυτές τις χώρες, όπου έλαβαν ιδιαίτερα ριζοσπαστικές αποφάσεις και προώθησαν ριζοσπαστικές πολιτικές. Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι εναντιώθηκαν καταρχάς στις τοπικές ολιγαρχίες, οι οποίες τοπικές ολιγαρχίες είχαν ένα καθαρά αποικιακό χαρακτήρα, ήταν ένας χαρακτήρας που μας ερχόταν από το παρελθόν, ήταν εκπρόσωποι των παρασιτικών αστικών τάξεων των χωρών αυτών και είχαν τάσεις για βία καταστολή των κινημάτων με το στρατό ή ακόμα και με πραξικοπήματα που έφεραν τέλος σε μια σειρά διεκδικήσεων και να θυμηθούμε βέβαια και τη χυλή του Αλιέντε. Το δεύτερο που έκαναν ήταν ότι εναντιώθηκαν στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που το δούνου του σε συνεργασία με τις ντόπιες ελίτ έφερε στις χώρες τους. Και το τρίτο, ότι εναντιώθηκαν στις ισχυρές αμερικανικές επεμβάσεις και ενίσχυσαν την περιφερειακή συνεργασία έτσι ώστε να υπάρχει ένα αντίβαρο απέναντι στην υπεριαλιστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν θέλουμε να κάνουμε έναν απολογισμό αυτού του κύματος προοδευτικότητας και προοδευτικών διακυβερνήσεων στη Λατινική Αμερική, πρέπει καταρχήν να δούμε κάποια χειροπιαστά επιτεύγματα που έδωσαν όχι μόνο στους λαούς τους, αλλά και σαν παράδειγμα στο παγκόσμια κινήματα και στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Έφεραν σε πολλές χώρες για πρώτη φορά ένα ευρύ πλήθος κοινωνικών δικαιωμάτων. Έκαναν αναδιανομή του πλούτου σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Το βιωτικό επίπεδο των λαϊκών στρωμάτων ανέβηκε ραγδαία μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Προχώρησαν στην προστασία των ηθαγενών φυλών, των ηθαγενών πολιτισμών που τόσα έχουν δώσει στον πολιτισμό όχι μόνο της περιοχής, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Αξιοποίησαν το δημόσιο πλούτο καθαρά για εθνικούς λόγους προς όφελος των χαμηλωτέρων στρωμάτων, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Διεύρυναν την προστασία της κοινωνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, στην Αργεντινή σχηματίστηκαν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που ανάλαβαν υπηρεσίες που παλιότερα ήταν στα χέρια των ιδιωτών και εμφανίστηκαν και καινοτόμα παραδείγματα στην οικονομία, όπως στην περίπτωση του Εκουαδόρ με το R&D. Θα πρέπει επίσης, αν θέλουμε να σκεφτούμε σήμερα, τόσα χρόνια μετά την κατάσταση στη Λατινική Αμερική τότε, αλλά και με το βλέμμα το τι γίνεται σήμερα, να μην παραβλέπουμε και τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολούθησαν αυτά τα κόμματα και αυτά τα κινήματα σε κάθε μια χώρα, αλλά και το διαφορετικό βαθμό ριζοσπαστικοποίησης αυτών των αριστερών κυβερνήσεων, γιατί δεν είναι η εξέλιξη ιστορίας μια ευθεία γραμμή. Να δούμε κάποια παραδείγματα. Στη Βραζιλία, η κυβέρνηση του Λούλα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του Δούνου του και ταυτόχρονα οργάνωσε προνομιακές δομές για τον πληθυσμό. Ο Κορέα, στο Εκουαδόρ, κούρεψε το χρέος της χώρας του, όπως και η Αργεντινή, τον Κίρχνερ, στο Εκουαδόρ περισσότερο συνενετικά από ότι στην Αργεντινή, και καθιέρωσε και το δολάριο σαν νόμισμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει μία συνταγή για αριστερές κυβερνήσεις, την οποία θα την πάρουμε από ένα βιβλίο, από ένα εγχειρίδιο, θα την εφαρμόσουμε
και θα πούμε ότι θα πετύχουμε τόσο τις 100. Ακόμα και στην ίδια γεωγραφική περιοχή, όπως είναι η Λατινική Αμερική, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές κινήσεις και όλη η κριτική μας και η σκέψη μας και η ανάλυση μας πρέπει να είναι πάνω στην ιστορική συγκυρία από την οποία γεννήθηκαν, στην ιστορική συγκυρία που βρέθηκαν την τοπική, την περιφερειακή και την παγκόσμια, αλλά και σε αυτή την ιστορική συγκυρία τη νέα που έχουμε σήμερα. Αυτές οι κυβερνήσεις έβαλαν κάποια βασικά διακυβεύματα. Τα δύο σημαντικότερα για μένα ήταν ο εκδημοκρατισμός και η αποαποικιοποίηση. Είχαμε μία σε αυτή την περιοχή κληρονομιά αποικιοκρατίας και υπεριαλισμού δεκαετιών, αλλά και αιώνων θα τολμούσα να πω. Οπότε επανεφευρέθηκαν ή δημιουργήθηκαν από την αρχή δομές δημοκρατικές. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Μπορούμε να δούμε, και επειδή ήταν και πολύ πρόσφατη συζήτηση, το τι συνέβη στη Βενεζουέλα μέσα από τις διαδικασίες συνταγματικής αλλαγής, αλλά όχι μόνο. Σε όλη αυτή την αλλαγή συνταγματικής τάξης και εκδημοκρατισμού σε αυτές τις χώρες, παρατηρήθηκε ότι η λαϊκή συμμετοχή ανέβηκε, ο κόσμος, ειδικά από τα λαϊκά και μεσαία στρώματα, άρχισε να ενδιαφέρεται για την πολιτική και όχι απλά στην ανάθεση της πολιτικής, σε ποιον καλύτερο θα αναθέσουμε τις τύχες μας, αλλά πώς οι ίδιοι θα πάρουν μέρος σε αυτή την πολιτική. Προωθήθηκε η κινηματική διαβούλευση, προωθήθηκε η αυτοδιαχείριση και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Θυμόμαστε και το φόρουμ του Πόρτο Αλέγκρε που ξεκίνησε, συνεχίστηκε και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είδαμε πάρα πολλές φορές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συμβούλια, αυτοδιαχειριζόμενα συμβούλια ηθαγενών πολιτισμών, αυτοδιαχειριζόμενα εργοστάσια. Αυτές οι συγκρούσεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές και πολύ ριζοσπαστικές, γιατί έθεσαν ένα πλαίσιο σύγκρουσης με έναν τοίχο που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή να αντιμετωπίσουν απέναντι σε σκληρές και πολλές φορές δικτατορικές κυβερνήσεις που υπήρχαν και με τη στήριξη του διεθνούς συμπεριαλισμού. Αν θέλω να κλείσω αυτή την εισήγησή μου, θα ήθελα να σκεφτούμε, επειδή πάντα όλοι, όχι μόνο εμείς, σε όλο τον κόσμο, η κοινή γνώμη όταν ασχολείται με το ζήτημα προβαίνει πάρα πολλές φορές σε μια κριτική αυτών των κυβερνήσεων και αυτών των κινημάτων, να δούμε μέσα από ποια οπτική θα μπορούσαμε και σε ποια σημεία να κάνουμε μια επικοδομητική κριτική απέναντι στους συντρόφους μας στη Λατινική Αμερική και σε αυτά τα κινήματα. Θα πρέπει να σταθούμε σε κάποια θέματα. Στο πρώτο ήταν ότι αυτές οι κυβερνήσεις, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δεν κατάφεραν να φτιάξουν δημόσιες διοικήσεις οι οποίες θα είχαν μία σκληρή αποτελεσματικότητα, μία διαφάνεια μέσω σταθερών διαδικασιών και να περιορίσουν τόσο πολύ ή να εξαφανίσουν τη διαφθορά και έτσι να ενδυναμώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε τέτοιο βαθμό όπου θα ήταν αδύνατο για την οποιαδήποτε αντιδραστική ή συντηρητική αντιπολίτευση να εγείρει θέματα διαφθοράς. Φυσικά πάντα θα πρέπει να έχουμε τη σύγκριση το τι συνέβαινε πριν έρθουν αυτές οι κυβερνήσεις στην εξουσία, όπου δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτική διαφθοράς, αλλά για αποικιοκρατία, για στεγνή καθαρή αποικιοκρατία. Το δεύτερο είναι στο κατά πόσο δημιουργήθηκαν υποδομές στην παραγωγική διαδικασία, κατά πόσο έφτιαξαν μια οικονομία σταθερή και παραγωγική, που να δημιουργεί προϊόντα, υπηρεσίες και εισοδήματα για τα μεσαία στρώματα. Εκεί μην ξεχνάμε ότι επικεντρώθηκε η αντεπίθεση, αλλά και το σαμποτάζ της λατινοαμερικάνικης συντηρητικής και αντιδραστικής δεξιάς. Εμφανίστηκαν φαινόμενα νομισματικής αστάθειας, πληθωρισμού, φυγής κεφαλαίων. Μπορεί να μην πέτυχαν την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου σε αυτές οι κυβερνήσεις, αλλά πέτυχαν βέβαια μία αλλαγή στην οικονομία όσον αφορά την ενίσχυση των λαϊκών και μεσαίων εισοδημάτων. Αυτό, ακριβώς λόγω του δεύτερου σημείου που ανέφερα, όταν ήρθε μία διεθνής οικονομική κρίση του πετρελαίου και κάποιες από τις χώρες αυτές, όπως η Βενεζουέλα, στηριζόταν και στηρίζεται στο πετρέλαιο, είχαν όρια απέναντι στην αλλαγή του οικονομικού μοντέλου που έφεραν. Άρα, μέσα και από τη συζήτηση με αυτούς τους συντρόφους και τα αυτά που διαβάζουμε, ξέρουμε σήμερα ότι επικεντρώνεται για την αριστερά της Λατινικής Αμερικής αυτή η κριτική
και η αυτοκριτική από τους ίδιους για το πώς θα μπορέσουν να δημιουργήσουν νέα παραγωγικά μοντέλα μέσα σε ένα νέο διεθνές πλαίσιο, όπου η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει. Και εκτός από αυτό, φαίνεται ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε μια μετάβαση από την οικονομία του πετρελαίου στην οικονομία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και αν μιλάμε για εκείνη την περιοχή, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι εμείς στην Ελληνική Αριστερά, αλλά και ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ, η ματιά που ρίχνουμε προς τη Λατινική Αμερική δεν είναι μόνο μία ματιά επιφανειακή. Είναι μία ματιά, και αυτός είναι και ο λόγος, ένας από τους λόγους και της σημερινής εκδήλωσης, αλλά και όλων των οποίων συζητήσεων που κάνουμε και με το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς και με τους συντρόφους μας στη Λατινική Αμερική, για να καταλάβουμε, επειδή είπα πριν ότι μιλάμε για παραδείγματα και όχι για εγχειρίδια, όχι για Ευαγγέλια, να καταλάβουμε το πώς μέσα από συγκρούσεις με ντόπιες ελίτ και το υπερεθνικό κεφάλαιο, γιατί και στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία με την άνοδο της αριστεράς βλέπουμε παρόμοια φαινόμενα απέναντι στην αντίδραση του ντόπιου και του διεθνούς κεφαλαίου, να καταλάβουμε πώς θα μπορέσουμε, κυβερνώντας ημί, να μπορέσουμε να προωθήσουμε εναλλακτικά παραδείγματα μέσα σε ένα νέο διαφορετικό, τελείως από την προηγούμενη περίοδο, περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον.